Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αρτσάν Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακών Κομοτηνής, κύριος Γιάννης Τσερνικούδης. Κύριε Τσερνικούδη, να σας καλησπέρα. Καλησπέρα για την τοποθέτηση και εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Πολλές δράσεις του Συλλόγου Θρακών, όπως κάθε χρόνο φυσικά, ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους. Να ξεκινήσουμε από αυτό που γίνεται στη Βουλγαρία. Τι ακριβώς περιλαμβάνει? Με αφορμή τη λήξη της Προεδρίας που το εξάμεινο αυτό το έχει η Βουλγαρία, και μια και οι Βούλγαροι ασχολούνται έντονα με τον πολιτισμό, προσαρμόσαν το φεστιβάλ της Βίτωσας, ένα πολύ αναγνωρισμένο φεστιβάλ, με πολλές περγαμηνές και πολλά βραβεία για την οργάνωσή του, για μια εβδομάδα το προσαρμόσανε στα πλαίσια της τελετής λήξης της Προεδρίας, από 25 Ιουνίου μέχρι και 1 Ιουλίου. Στη Σόφια είναι συγκεκριμένα. Είναι και στη Σόφια και στη Βίτωσα. Η Βίτωσα είναι ένα προάστιο εκεί της Σόφιας, αλλά κατά βάση είμαστε στη Σόφια. Πόσες χώρες συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο φεστιβάλ? Πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Διαφέρει από το φεστιβάλ που πάμε κάθε χρόνο, διότι και οι αποστολές είναι πάρα πολλές. Είναι 20 με 22 χώρες, οι οποίες εκπροσωπούνται από μία αποστολή και όλες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής, της βαλκανικής παράδοσης. Η ελίτ των συλλόγων δηλαδή θα είναι? Έτσι θέλουμε, διότι και από την Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις για συμμετοχή στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, και το ότι εκπρόσωπος της περιοχής, της πόλης μας, του Δήμου, της περιφέρειας αλλά και της Ελλάδος είναι ο Σύλλογος Τραπών, νομίζω είναι μια ιδιαίτερος τιμητική πρόσκληση για όλους μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε κι άλλο στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και θα ήθελα να κάνετε και ένα μήνυμα απολογισμό των δράσεων. Να πούμε για το φεστιβάλ δύο-τρία πράγματα, για το οποίο νομίζω είναι ιδιαίτερα και σημαντικά. Είναι ότι γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Βουλγαρίας. Συμμετέχει ο Δήμος Σόφιας, ο Δήμος Βίτωσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τονίζουν τα στοιχεία της παράδοσης της κάθε περιοχής. Ας πούμε, η παρέλαση που θα γίνει την πρώτη μέρα του φεστιβάλ στην κεντρική λεωφόρο της Σόφιας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και το ότι ο Σύλλογος Τρακών θα έχει την ελληνική σημαία ψηλά μαζί με τις άλλες χώρες έχει στοιχεία. Μαζί μας θα είναι τέσσερις μουσικοί που επίσης θα πλαισιώσουν τη χορευτική προσπάθειά μας και με στοιχεία τραγουδιού και στη ιδιαίτερα στοιχεία τραγουδιών και χορών. Η αποστολή αποτελείται από 30 άτομα, το maximum. Βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός για αποστολή, τόσα επιτρέπουν, διότι αν φανταστούμε 20 χώρες από 30 χορευτές, είμαστε γύρω στους 600 χορευτές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Κομοτηνής για την οικονομική και υλική βοήθεια που παρέχει στην αποστολή αυτή, την περιφέρεια Κομοτηνής για διάφορα υλικά που μας δώσανε για να δώσουμε στις αποστολές εκεί, να ευχαριστήσω την Ποτοπία Ενοποιία Θράκης και όλα τα μέλη και τους χορηστές του Συλλόγου Θρακών για τη συγκεκριμένη αποστολή. Μάλιστα. Κύριε Τζερικούδη, να πάμε σε ένα μηνύμα απολογισμό. Αρκετές εκδηλώσεις έγιναν και αυτό το χρονικό διάστημα, την περίοδο που πέρασε. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε μηνιαία βάση περίπου έχουμε 3 με 4 εκδηλώσεις. Να πούμε έτσι εν συντομία για την Πρωτομαγιά, μια και αντεμώσαμε και στην Πρωτομαγιά μαζί, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, Πρωτομαγιά με το Σύλλογο Θρακών, και ποσοτική και ποιοτική εκδήλωση. Συμμετείχαμε στο παιδικό φεστιβάλ στο Καλαμπάκι της Δράμας στις 12 του Μάη, 14 στην παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης μας και το βράδυ στις χορευτικές εκδηλώσεις, και στην εμπορική έκθεση που έγινε στη βιομηχανική περιοχή εκπροσωπήσαμε χορευτικά, άρα ένας Μάιος πλούσιος με πολλές δράσεις. Και προγραμματίζουμε τις δραστηριότητες μας πέρα από το Διεθνές Φεστιβάλ αυτό για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο οποίος είναι πολύ πολύ. Τι ακολουθεί λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, την άλλη εβδομάδα είναι και η Πανευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής? Έτσι, συμμετέχουμε και στην Πανευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής στις 20 του Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη, στην πλατεία πίσω από το εστιατόριο του Αδέλφια, μαζί με τους υπηρώτες, που έχουμε άψογη συνεργασία. Ο Βαγγέλης Παπαναστασίου, ο Νίκος Ζαπάρτας και ο Παναγιώτης Ούτος θα δώσουν και θα ενώσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο περιοχών. Περιμένουμε όλο τον κόσμο στις 20 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε 13 Ιουλίου στις Σέρες, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί, 29 Ιουλίου στα Γρατίνια, εδώ της περιοχής μας,
3 Αυγούστου και 5 Αυγούστου μια περιοδία στον Εύρο. Θα πάμε στη Μεγάλη Δοξιπάρα στις 3 Αυγούστου και στις 5 στον Πέπλο. Αυτά είναι ένας σύντομος προγραμματισμός μέχρι στιγμής και από εκεί πέρα στηρίζουμε όλες τις δράσεις, όλα τα πανηγύρια και όλες τις εκδηλώσεις του νομού μας για να βοηθήσουμε και εμείς ώστε όλες αυτές τις εκδηλώσεις να έχουν την ανάλογη επιτυχία. Γεμάτο από δράσεις λοιπόν και το καλοκαίρι. Δεν σταματούμε για το κότσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Σταματούν τα προγραμματισμένα μαθήματα γύρω στις 15 του Ιούνιου και για το λόγο αυτό θέλω να πω ότι αλλάξαμε και τον προγραμματισμό γενικότερα των δράσεων λόγω του φεστιβάλ αυτού που θα συμμετέχουμε και η αποχαιρετιστήρια κεντρική εκδήλωση που γίνεται στο Θερινό Θέατρο θα γίνει στις αρχές του Σεπτέμβρη που θα, όταν θα έρθει η ώρα θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Τζενικού, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Θα επανέλθουμε και στη Βουλγαρία ακριβώς. Βεβαίως, είμαστε στη διάθεσή σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κάλυψη της συγκεκριμένης προσπάθειας και σε όλη τη διάρκεια που θα είμαστε στο φεστιβάλ εκείνη την εβδομάδα αλλά και μετά θα είμαστε στη διάθεσή σας για να τα ξαναπούμε. Μάλιστα. Κύριε Τζενικού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά.